Κύριε Αλεξόπουλε, πείτε μας πότε γνωρίζετε για πρώτη φορά τον Ξενοφόν Ζολώτα, τον καθηγητή, όπως του άρεσε να τον αποκαλούν. Το 1975 δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την ιδιαιτέρα του καθηγητού, του διοικητού, και μου είπαν να κατέβω κάτω ότι με ήθελε. Βέβαια, παραξενεύτηκα, ένας νέος υπάλληλος, να το θέλει ο διοικητής και μάλιστα ο Ξενοφόν Ζολώτας. Ήταν κάτι το οποίο ήταν συνταραχτικό για μένα και δεν σας το κρύβω, με φόβο και με δέος. Κατέβηκα κάτω, μου υπέβαλε κάποιες ερωτήσεις και μου είπε ότι ψάχνει για έναν οικονομολόγο που θέλει να τον εντάξει στο γραφείο του, σαν διευθυντή, για να είναι ο σύνδεσμος του διοικητού με την Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών. Έκτοτε συνεχίσαμε να είμαι στενός του συνεργάτης, πιστεύω ότι με αγαπούσε και πάρα πολύ, μέχρι το 1981 που έφυγε από διοικητής Τραπέζης Ελλάδος. Πραγματικά αυτά, όπως καταλαβαίνετε, τα χρόνια ήταν ανεπανάληπτα για μένα, όχι μόνο για τις εμπειρίες, γιατί ήταν ένας άνθρωπος τεράστιος, θα έλεγα. Ο ίδιος είχε πει ότι 4 πράγματα μου έμαθε ο πατέρας μου. Να είμαι έντιμος, να είμαι δίκαιος, να είμαι γενναιόδωρος και να είμαι σκληρός. Ήταν όντως σκληρός? Δεν ήταν σκληρός. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε όλα τα τρία, πρώτα την ετοιμότητα που δεν την αμφισβητείται με τίποτα. Ήταν δίκαιος, δεν είχε καμία ζήλια την παραμικρή. Δεν έχω δει άλλο άνθρωπο που να μην πει κάτι, παρότι υπήρξαν άνθρωποι, ιδιαίτερα στη δικτατορία, που τον έβλαψαν. Παρ' όλα αυτά δεν είχε καμία έτσι αντιπάθεια ή δεν εξέφρασε ποτέ του κάποια δυσαρέσκεια για τους ανθρώπους αυτούς. Ήταν τελειομανής. Δεν σας το κρύβω ότι μπορεί να δουλεύαμε ώρες, 10-12 ώρες για μία μικρή διόρθωση, σε μία λέξη, σε μία τελεία, σε ένα κόμμα ή στα θέματα ιδιαίτερα που, της οικονομικής πολιτικής, και επειδή ήταν σύμβουλος της κυβέρνησης, όταν πήγαινε στο, τότε ήταν η οχταετία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, δεν σας το κρύβω ότι δεν κοιμόμαστε όλη τη νύχτα. Πραγματικά δεν άφηνε τίποτα στην τύχη του. Ήτανε τελειομανής μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Το ωράριό του ποιο ήταν? Ποιο ήταν το ημερήσιο πρόγραμμά του? Το ωράριό του ερχόταν 9 παρατέταρτο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ανέβαινε πάντοτε με τα πόδια στο δεύτερο όροφο. Είχε διαβάσει πλήρως τον ξένο και τον ελληνικό τύπο. Είχε διαμορφώσει όλο το σχέδιο για την ημέρα του, το τι θα έφτιαχνε. Έκανε ένα διάλειμμα το μεσημέρι όμως. Έκανε ένα διάλειμμα, έφευγε 2 παρατέταρτο. Πήγαινε κατευθείαν στη Βουλιαγμένη για να κολυμπήσει. Κολυμπούσε επί 2 ώρες, χειμώνα καλοκαίρι. Ακόμη και στο χιόνι, όταν είχε χιόνι, 5-6 φορές από ό,τι θυμάμαι, πήγαινε μέσα στη λίμνη της Βουλιαγμένης να κολυμπήσει. Έφευγε με κρόουλ και γύριζε μετά από 1,5 ώρες, 2 ώρες παρά 1/4 με πεταλούδα, το στυλ. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε την άσκηση μέσα του. Αγαπούσε πάρα πολύ το κολύμπι, πήγαινε σπίτι του, έτρωγε μια σαλάτα, πάντοτε, τίποτα παραπάνω. Ερχότανε 5/4, συνεχίζαμε να δουλεύουμε μέχρι τις 9/4. Αυτό ήταν, θα λέγαμε, και το μυστικό της μακροζωίας του. Θα έλεγα ναι. Αλλά όλη του η ζωή και η ακαδημαϊκή του καριέρα, η πανεπιστημιακή του καριέρα, σαν πρωθυπουργός, σαν μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην Επιτροπή των Διοικητών κτλ., ήταν προγραμματισμένη, θα έλεγα. Και ήταν ισορροπημένη, ακόμη και στις οικονομικές του θεωρίες και στα συγγράμματα που έγραψε από πολύ μικρό παιδί. 20 ετών ήταν η διδακτορική του διατριβή στη Λειψία, για την εκβιομηχάνηση της χώρας μας. Και μετά, με το δημιουργικό σοσιαλισμό, ήταν κεντραρισμένος μέσα από τις θεωρίες των μεγάλων οικονομολόγων, του τεράστιου Keynes, του Hicks, που ήταν μετά τον Keynes εκείνη την εποχή τεράστιος, ο Βασίλη Λεόντιεφ, ο Σοβιετικός, ο οποίος πήγε σε ηλικία μικρή στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε καθηγητής, νομπελίστες όλοι αυτοί, ο Φρίντμαν, μονεταριστής, συνδύαζε, θα έλεγα, από όλους αυτούς και σχημάτιζε μια τη θεωρία, αλλά όχι μόνο τη θεωρία, και η πράξη ήταν αυτό. Η εφαρμογή αυτών των θεωριών, βρίσκοντας μια ισορροπία μεταξύ όλων. Ήταν επίτιμος πρόεδρος όταν έφυγε το 1981,
επίτιμος διοικητής των εξέλιξη η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Ελλάδος και κάθε μέρα ερχόταν στο γραφείο και ακολουθούσε το ίδιο ωράριο σχεδόν, όχι βέβαια τα απογεύματα, που ακολουθούσε όταν ήταν διοικητής. Δεν σας το κρύβω ότι δημιούργησε μια διεύθυνση οικονομικών μελετών ο Ζολώτας, παίρνοντας οικονομολόγος από το εξωτερικό. Από το εσωτερικό έστελνε όλο τον κόσμο να με έξοδα της Τραπέζης Ελλάδος στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου να μετεκπαιδευτούν, παρακολουθούσε την εξέλιξή τους, παρενέβαινε ακόμη και στις διοικήσεις των πανεπιστημίων για εξειδικευμένες γνώσεις να αποκτήσουν τα στελέχη του. Περιττό να σας πω ότι όταν παραιτήθηκε το 1967 δεν μπορούσε να κάνει μακριά από την Τράπεζα της Ελλάδος και νίκησε ένα γραφείο Βυσαρίωνος που είναι το πρώτο, η πρώτη παράλληλο σε ένα μικρό στενάκι από την Πανεπιστημίου. Και ερχόταν τακτικά και έκανε το ωράριο το συγκεκριμένο. Δεν έφυγε ποτέ, δεν ήθελε να φύγει ποτέ από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ήταν το εργαλείο η Τράπεζα της Ελλάδος, ο θεσμός εκείνος που θα βοηθούσε την ελληνική οικονομία να πάει μπροστά. Θέλω να σταθούμε λίγο σε ένα διανοητικό παιχνίδι που έκανε για να τέρψει την ελίτ των οικονομικών παραγόντων εκείνης της εποχής. Το 1957 και το 1959 εκφωνεί δύο λόγους στην Ουάσιγκτον όπου χρησιμοποιεί αγγλικές λέξεις που προέρχονται όμως από ελληνικές ρίζες. Ήταν μια διεθνής φυσιογνωμία. Όταν έδινε τους λόγους τους στις ετήσιες συνόδους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μαζευόταν όλο το αμερικάνικο οικονομικό κατεστημένο. Πρόεδροι της Federal Reserve, καθηγητές, νομπελίστες κτλ. Να ακούσουν τους λόγους τους, τους οποίους τους επεξεργάζονταν 2-3 μήνες πριν. Ήταν εκ των 4 σοφών που ίδρυσε τον OECD, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Καταλαβαίνετε τι εκτίμηση του είχαν οι ξένοι οικονομολόγοι. Έκανε 2 ομιλίες του στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 1957 και το 1959, χρησιμοποιώντας ελληνικές λέξεις οι οποίες ήταν καθομιλούμενες και στην αγγλική γλώσσα. Πράγματι αυτό έχει μείνει, ήθελε να δείξει δηλαδή τον πλούτο της γλώσσας και τον ελληνικό πολιτισμό πώς είχε μεταλαμπατευτεί στον υπόλοιπο κόσμο. Κύριοι, είναι διός ανάθεμα στην εποχή μας και αίρεση της οικονομικής μας μεθόδου και της οικονομικής μας πολιτικής το ότι θα φέρναμε σε αγωνία τη σκύλα του νομισματικού πληθωρισμού και τη χάριβδη της οικονομικής μας ανεμίας. Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου να είμαι ειρωνικός ή σαρκαστικός, αλλά η διάγνωσή μου θα ήταν ότι οι πολιτικοί είναι μάλλον κρυπτοπληθωριστές. Και τελείωνες. Η γένεση μιας προγραμματισμένης οργάνωσης θα ενισχύσει αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζω με συμπάθεια, αλλά όχι χωρίς κριτική διάθεση, ένα ή δύο θέματα με τους αποστόλους της ιεραρχίας των οργάνων μας, στο ζήλο τους να προγραμματίσουν ορθόδοξες οικονομικές και νομισματικές πολιτικές. Απολογούμε που σας τυράννησα με την ελληνική μου φρασιολογία. Στον επίλογό μου δίνω έμφαση στην ευλογία μου προς τους φιλόξενους αυτόχθονες αυτής της κοσμοπολίτικης Μητρόπολης, καθώς και το εγκόμιό μου προς εσάς, κύριοι στενογράφοι. Αυτός ήταν ο Ξενοφών Ζολώτας. Και στις τελευταίες τους στιγμές έτυχε να είμαι κοντά του. Σε κάποια στιγμή μου έπιασε το χέρι και με κοίταγε με τα μάτια του. Ήξερα τι ήθελε. Ήθελα να του πω πόσο προσέφερε σε αυτή τη χώρα. Λίγο τα μάτια του βουρκώσανε και μου είπε «έκανα το καθήκον, παιδί μου».